Πάμε και πάλι εδώ σε ένα κατευθυντικό γράφημα, ένα κατευθυντικό μονοπάτι Χάμιλτον. Να λοιπόν πάλι ένα θέμα εξετάσεων το οποίο πρέπει να διαχειριστούμε, στο οποίο θέμα εξετάσεων έχει έναν ορισμό ο οποίος είναι πρωτοφανής. Όταν λέμε πρωτοφανής σημαίνει το εξής, σημαίνει ότι δεν υπάρχει τέτοιος ορισμός πουθενά βεβαίως, είναι καινοτόμος και μπαίνει πρώτη φορά σε αυτό το θέμα εξετάσεων. Εδώ πέρα πρέπει να έχουμε ευελιξία πνεύματος και να πάμε και να κοπανίσουμε τη λύση, κάνοντας το εξής απλό, διαβάζοντας με προσοχή τον ορισμό τον οποίο μας δίνουν στην εκφώνηση. Σε ένα κατευθυντικό γράφημα λοιπόν, ένα κατευθυντικό μονοπάτι Χάμιλτον, ένα μονοπάτι που ξεκινά από μια κορυφή και ακολουθώντας τη φορά των ακμών που χρησιμοποιεί, καταλήγει σε κάποια άλλη, αφού έχει επισκεφθεί όλες τις κορυφές του γραφήματος. Άρα λοιπόν αυτός ο ορισμός είναι πολύ κοντά στο μονοπάτι Χάμιλτον που είχαμε δει και στο μάθημα, και ότι ξεκινάω από μια κορυφή και πηγαίνω σε μια, και τερματίζω σε κάποια κορυφή, έχοντας όμως περάσει ακριβώς μια φορά από κάθε κορυφή του γραφήματος. Η μόνη εμπλοκή η οποία υπάρχει είναι ότι ακολουθάω βέβαια τη φορά των ακμών, έτσι, δηλαδή η φορά των ακμών έχει σημασία. Και πάμε τώρα στο πρώτο ερώτημα, το οποίο είναι βέβαια απόλυτο ουσιώδες, ότι στο πρώτο ερώτημα αυτό το οποίο πρέπει να κάνω είναι το εξής. Μου λέει, δώσε λέει έναν αυθαίρετο προσανατολισμό στις ακμές του K5 και βρες ένα κατευθυντικό μονοπάτι Χάμιλτον στο προκύπτον γράφημα. Τι μου λέει λοιπόν εδώ, πάρε λέει το K5, εντάξει, πάλι εδώ πέρα δηλαδή αυτό το κομμάτι ότι ακολουθώ κατά γράμμα τις οδηγίες οι οποίες αναγράφονται στην εκφώνηση. Πάρε λοιπόν το K5 λοιπόν εδώ πέρα και βάλε έναν αυθαίρετο προσανατολισμό στις ακμές. Αυθαίρετο, δηλαδή βάλε ό,τι κατεύθυνση γουστάρεις, ας πούμε, και βρες ένα κατευθυντικό μονοπάτι Χάμιλτον στο προκύπτον γράφημα. Δύο πράγματα εδώ. Καταρχάς, βέβαια, είναι απόλυτα εύστοχο ότι όταν μας λέει να βάλουμε έναν αυθαίρετο προσανατολισμό, βάζουμε όποιον προσανατολισμό γουστάρουμε, έτσι, δηλαδή βάζω απλά φορές στις ακμές. Και βέβαια εδώ λειτουργώ και λίγο πονηρά, δεν θα κάτσω να βάλω στην τύχη και να ψάχνω να βρω το μονοπάτι. Αφού μου λέει βάλε όποιον προσανατολισμό θες και δείξε απλά ότι υπάρχει μονοπάτι Χάμιλτον, βάζω πραγματικά ένα προσανατολισμό ο οποίος με συμφέρει. Εντάξει. Βέβαια η ισχύ της άσκησης λέει το εξής, λέει ότι όποιον προσανατολισμό και να βάλεις, στην ουσία θα έχεις κατευθυντικό μονοπάτι Χάμιλτον. Άρα λοιπόν έκανα αυτό που μου είπε, έδωσα έναν αυθαίρετο προσανατολισμό. Και μετά θα κάνω ακριβώς αυτό που μου λέει, δηλαδή αυτό το οποίο μου λέει είναι το εξής. Βρες ένα κατευθυντικό μονοπάτι Χάμιλτον, οπότε θα του γράψω από κάτω. Κλέβω και λίγες λέξεις πάντα από την εκφώνηση, αυτό το έχεις αντιληφθεί πλήρως. Είναι γιατί μου δίνει εύστοχες διατυπώσεις. Το κατευθυντικό μονοπάτι Χάμιλτον λοιπόν είναι το εξής. Και ξέρω βέβαια ότι η αναπαράσταση ενός μονοπατιού γίνεται με τις ακολουθίες των κορυφών από τις οποίες περνάω. Άρα λοιπόν το μονοπάτι το οποίο έχω φτιάξει αυτή τη στιγμή είναι ότι πηγαίνω από τη V1 στη V5, στη V4, στη V3 και κλείνει ο κύκλος μου στην V2 με το καλό. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη διαχείριση αυτού του πρώτου ερωτήματος. Πάρα πολύ σημαντικό όμως ότι και σε αυτό το θέμα εξετάσεων λοιπόν έχουμε δύο διαχειρήσεις. Ένα εύκολο κατασκευαστικό θέμα το οποίο απλά με ηρεμία πρέπει να δούμε τον ορισμό που μας δίνει και να κατασκευάσουμε αυτό το οποίο μας ζητάει, και ακολουθεί μετά ένα πιο δύσκολο ερώτημα στο οποίο μπορούμε να κάνουμε απλά μια προσέγγιση. Ο στόχος ο οποίος πρέπει να θέσεις είναι σαφής και διακριτός, είναι να γράψεις οπωσδήποτε το κατασκευαστικό θέμα, δηλαδή το πρώτο ερώτημα. Στο δεύτερο ερώτημα, ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις, τόσο το καλύτερο, Δείξτε λέει με επαγωγή στο νι ότι στο κάπα νι, αν δώσω έναν αυθαίρετο προσανατολισμό στις ακμές του, τότε στο κατευθυντικό γράφημα προκύπτει υπάρχει κατευθυντικό μονοπάτι Χάμιλτον. Οπότε λοιπόν αυτό το οποίο πρέπει να δείξω είναι ότι το κάπα νι έχει κατευθυντικό μονοπάτι Χάμιλτον. Βλέπεις εδώ πάλι το κουτί της επαγωγής. Κατευθυντικό μονοπάτι Χάμιλτον. Πάμε τώρα να σκιαγραφίσουμε την απόδειξη αυτή. Εδώ έχουμε επίσης επαγωγές ότι αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να γράψουμε εύστοχες διατυπώσεις οι οποίες μας δίνουν αρκετές μονάδες. Να μπούμε όμως λίγο και στην ουσία της άσκησης εδώ, γιατί η κοπανική βέβαια είναι κανόνας και εδώ πέρα επιδέχεται έντονης κοπανικής. Βάση επαγωγής, δεν γράφω αναλυτικά τα λεκτικά, δείχνω ότι ισχύει για το μικρότερο φυσικό που μου λέει η εκφώνηση. Δηλαδή ότι και εδώ αμέσως μετά από το μικρότερο φυσικό, δηλαδή και αντιγραφή του κουτιού. Το κουτί της επαγωγής εδώ μας λέει ότι το K2 έχει κατευθυντικό μονοπάτι Χάμιλτον.
Οπότε λοιπόν γράφω έτσι με ωραία γράμματα έτσι το κουτί της επαγωγής. Πάμε παρακάτω. Απόδειξη αμέσως μετά. Η απόδειξη της βάσης επαγωγής είναι στην ουσία παρατήρηση. Και εδώ πέρα έχω το K2, είναι αυτό εδώ το γράφημα. Οπότε δίνω έναν αυθαίρετο προσανατολισμό στις ακμές του. Αυθαίρετος προσανατολισμός στις ακμές σημειώνω. Και προκύπτει, ας πούμε, αυτός ο προσανατολισμός. Αριθμό της κορυφαίας και αναδεικνύω ότι το ζητούμενο ισχύει. Το κατευθυντικό μονοπάτι Hamilton είναι, σημειώνω, και έχω ότι είναι το V1, V2. Τέλειος βάσης επαγωγής, πήρα μονάδες. Πολύ ευχάριστο αυτό, όπως αντιλαμβάνεσαι. Οπότε εδώ πρέπει να λειτουργείς όπως απαιτείται. Δηλαδή, να λειτουργείς με την προσέγγιση της απόδειξης. Επαγωγική υπόθεση. Γράφουμε αναλυτικά με ωραία γράμματα. Υποθέτουμε ότι ισχύει για νήσον K, δηλαδή αμέσως μετά, και παίρνουμε το κουτί της επαγωγής και το αναπαράγουμε ότι η κλίκα K κορυφών έχει κατευθυντικό μονοπάτι Hamilton. Και εδώ βέβαια στην επαγωγική υπόθεση πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσεις να κάνεις ένα σχήμα το οποίο αναδεικνύει την επαγωγική υπόθεση. Τι λέει η επαγωγική υπόθεση? Ότι εδώ έχοντας βάλει έναν αυθαίρετο προσανατολισμό, αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι υπάρχει ένα κατευθυντικό μονοπάτι Hamilton. Δηλαδή περνάει διαδοχικά από τις κορυφές, όχι απαραίτητος με την αρρύθμιση την οποία βάζω, αλλά δεν πειράζει τώρα να βάλεις ότι αυτή είναι η αρρύθμιση των κορυφών. Δεν είναι λάθος. Είναι λίγο αυθαίρετο, αλλά λάθος δεν είναι. Αυτό που πρέπει να φαίνεται στο χαρτί σου είναι ότι το κατευθυντικό μονοπάτι Hamilton όντως υπάρχει. Προχωρώ τώρα με το επαγωγικό βήμα και στο επαγωγικό βήμα πρέπει να δείξουμε ότι ισχύει για νήσον κάπα συν ένα, δηλαδή και πάλι, αυτό είναι το ουσιώδες στην όλη διαχείριση, δηλαδή ότι το κάπα κάπα συν ένα έχει κατευθυντικό μονοπάτι Hamilton. Η κλίκα κάπα συν ένα κορυφών δηλαδή έχει επίσης κατευθυντικό μονοπάτι Hamilton. Και τώρα η δομή της επαγωγής είναι γνωστή. Κοίτα εδώ λίγο, πρώτο bullet πάλι, έτσι, ξεκινάμε. Και λέμε, έστω η κλίκα κάπα κορυφών, το γράφουμε αυτό εδώ, έτσι, έστω η κλίκα κάπα κορυφών. Αμέσως μετά, ανάδειξη της επαγωγικής υπόθεσης. Από την επαγωγική υπόθεση, ξέρω από την επαγωγική υπόθεση ότι έχει κατευθυντικό μονοπάτι Hamilton, εντάξει. Το κάνω και στο σχήμα, το οποίο σχήμα, όπως έχουμε πει, είναι παραδόσιμο, δηλαδή αναδεικνύει το συλλογισμό. Να το κατευθυντικό μονοπάτι Hamilton, λοιπόν, που υπάρχει, με ένα αυθαίρετο σχήμα, το απλά αποτυπώνει όσο πιο εύστοχα γίνεται την πληροφορία, όχι VX εδώ, VK εδώ, ε. Και μετά, προσθέτω μία νέα κορυφή, την K συν 1. Προσθέτω μία νέα κορυφή, την K συν 1, για να έχω κλίκα K συν 1 κορυφών, ε. Μία νέα κορυφή, η οποία είναι η K συν 1. Να τη κορυφή η VK συν 1. Η κορυφή αυτή που είναι η VK συν 1 συνδέεται. Να τη βάλω όμως έξω από την επαγωγή, κακώς την έβαλα εδώ. Εδώ να τη βάλω, να φαίνεται δηλαδή ότι είναι έξω από την κλίκα K κορυφών. Συνδέεται αυτή, για να είναι κλίκα το γράφημα που προκύπτει, πρέπει να τη συνδέσω αυστηρά, έτσι, με όλες τις κορυφές που είχαμε προηγουμένως. Οπότε τη συνδέω, έτσι, τη συνδέω την K συν 1 με τις K κορυφές. Όπως βλέπεις γράφω bullets, γιατί αυτό θα γραφτεί μετά με δικά σου λόγια, έτσι. Αλλά ο συλλογισμός είναι που έχει σημασία, όχι τα λόγια, ο συλλογισμός. Και αμέσως μετά, για να εμπίπτει στην εκφώνηση, δίνω έναν αυθαίρετο προσανατολισμό για να έχω όντως κάτι που ταιριάζει. Έναν αυθαίρετο προσανατολισμό στις ακμές που προσέθεσα, στις ακμές που έβαλα. Οπότε λοιπόν, αφού έβαλα και έναν αυθαίρετο προσανατολισμό στις ακμές, αμέσως μετά πάμε να δούμε ότι εδώ τώρα αυτό που πρέπει να αποδείξω είναι ότι στην κλίκα K συν 1 έχει κατευθυντικό μονοπάτι Hamilton. Και εδώ τώρα σε επίπεδο εξετάσεων, σίγουρα μέχρι εδώ έχει πάρει πάρα πολλές μονάδες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ βέβαια υπάρχουν τρεις υποπεριπτώσεις. Στο μία να πιάσεις, είμαστε πάρα πολύ καλά. Οπότε λοιπόν, δες τώρα υποπεριπτώσεις. Μία περίπτωση είναι να έχω την ακμή, ο προσανατολισμός να μπήκε με αυτό είναι εδώ τη διευθέτηση. Δηλαδή, από το VK συν 1 να πήγε η ακμή στο V1. Δεν το σημειώνω. Αν ο προσανατολισμός είναι αυτός εδώ,
τότε το κατευθυντικό μονοπάτι Hamilton το οποίο έχει προκύψει είναι το εξής. Ξεκινάω από το ΒΚ1 και αμέσως μετά έχω την καταγραφή του μονοπατιού, το οποίο υπήρχε από την επαγωγική υπόθεση, δηλαδή V1, V2 κτλ. Έως το ΒΚ. Αν επίσης έχω την ακμή που πηγαίνει από το ΒΚ στο ΒΚ1, τότε το κατευθυντικό μονοπάτι Hamilton το οποίο προκύπτει στην κλίκα K1 κορυφών είναι να ξεκινήσω από το V1 όπως πριν, όπως ήταν στην επαγωγική υπόθεση, και να πάω και να τσοντάρω την κορυφή σύμφωνα με την κατεύθυνση στο τέλος. Να το κατευθυντικό μονοπάτι Hamilton. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι, επειδή ο προσανατολισμός είναι αυθαίρετος, να έχω τόσο από αυτή τη μεριά να πηγαίνει έτσι η ακμή, όσο και από αυτή τη μεριά να πηγαίνει έτσι η ακμή. Δηλαδή να έχω ακμή από το V1 στο ΒΚ1 και επίσης να έχω ακμή από το ΒΚ1 στο ΒΚ. Δηλαδή να μην μπορώ να το επαυξήσω από τα άκρα. Τότε εδώ ο συλλογισμός είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα τον αφήσω έτσι προς συμπλήρωση, αλλά θέλω να τονίσω ότι εδώ πέρα ο συλλογισμός γι' αυτό εδώ είναι αρκετά δύσκολος. Δηλαδή αν το φτάσεις μέχρι εδώ και το κοπανίσεις, θα σου βάλει πάρα πολύ βαθμό, θα σου βάλει 9. Ας πούμε δεν τρέχει τίποτα. Αλλά τώρα να δούμε λίγο το εξής. Ο συλλογισμός τώρα είναι ο εξής. Ότι έτσι όπως είναι το κατευθυντικό μονοπάτι Hamilton πάνω στις διαδοχικές ακμές, να το σκεφτούμε λίγο, είδαμε ότι το πρόβλημα είναι αν η ακμή από το V1 πηγαίνει προς την κορυφή αυτή και επίσης η ακμή προς το ΒΚ να πηγαίνει προς αυτό, να μην μπορώ να το επαυξήσω δηλαδή. Τώρα, αν συνεχίσουμε όμως με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, να δούμε το εξής. Ότι θα υπάρχει ένα σημείο, έτσι, δηλαδή αν συνεχιστούν οι ακμές να έχουν αυτόν τον αυθαίρετο προσανατολισμό, γιατί η απόδειξη είναι ότι για κάθε αυθαίρετο προσανατολισμό γίνεται αυτό, σε κάποιο σημείο όμως μεταξύ δύο διαδοχικών κορυφών, δηλαδή μεταξύ της VI και επίσης της VI-1, αναγκαστικά θα υπάρχει η ακμή από το VI στη ΒΚ-1 και μετά από τη ΒΚ-1 στη VI-1. Δεν γίνεται να γίνει αλλιώς, έτσι, γιατί αν γίνει αλλιώς, στην ουσία πέφτουν και σε μία από τις άλλες περιπτώσεις που έχουν καταγράψει. Άρα λοιπόν, στην περίπτωση που έχουμε μία τέτοια διευθέτηση, λέμε ότι επειδή η ακμή ήταν από το V1 προς το ΒΚ-1 και επίσης ήταν από το ΒΚ-1 προς το ΒΚ, έχουμε το εξής, ότι αν και από τη V2 πηγαίνει προς τη ΒΚ-1 και αν και από τη V3 πηγαίνει κτλ. Όμως η κορυφή VI στέλνει στη ΒΚ-1 την ακμή και η VI-1 λαμβάνει την ακμή από το ΒΚ-1, τότε αυτομάτως το κατευθυντικό μονοπάτι Hamilton το οποίο υπάρχει είναι το εξής. Είναι ότι ξεκινάω από την κορυφή V1 και πηγαίνω διαδοχικά μέσω της κορυφής V1, πηγαίνω στη V2, στη V3, πηγαίνω στη VI, εκεί που γίνεται η τράπεζα στις ακμές και πάνε αυτές ανάποδα, ακολουθώ τη φορά αυτού την ακμή, δηλαδή VI, ΒΚ-1, VI-1 και μετά ακολουθώ όλο το μονοπάτι και έχω φτιάξει πράγματι ένα κατευθυντικό κύκλο, ένα κατευθυντικό μονοπάτι Hamilton που καλύπτει όλες τις ανεξαιρέτητες περιπτώσεις. Αυτά λοιπόν σχετικά και με το ερώτημα αυτό εδώ. Δεν έχουμε κάποια άλλη παρατήρηση. Αυτό που είναι αφόρητα σημαντικό είναι ότι η παρουσίαση ήταν στοχευμένη, είναι θέμα εξετάσεων βέβαια. Το πρώτο ερώτημα μας μαγκώνει ένα εφτάρι, ας πούμε στα 20 που πιάνει κανονικά αυτό. Να πας να γράψεις βάση επαγωγής, επαγωγική υπόθεση, επαγωγικό βήμα και να γράψεις ένα ψευτοσυλλογισμό, σου δίνει άλλες 6-7 μονάδες, δηλαδή είσαι στο 1,5 και είσαι κύριος. Μετά να φτάσεις στο συλλογισμό μέχρι την περιπτωσιολογία, αν γράψεις και 2 φορές πρώτες περιπτώσεις, πας στο 17-18 και αν πιάσεις και τρίτη περίπτωση, πας για άριστα. Εντάξει. Αυτά λοιπόν τα θέματα είναι διαβαθμισμένα, είναι στοχευμένα, ούτως ώστε με σωστή διαχείριση να μπορείς να μαγκώσεις κάτι.